τις εξειριστές, ελπίζω όλοι να είστε καλά. Λοιπόν, ξυρισματάρα σήμερα, και πώς το ξέρω αυτό? Όπως βλέπετε, έχω 4 ημερών γενιά. Δεν θυμάμαι την τελευταία φορά που είχα αφήσει τόσο πολλά γενιά, αλλά έχω την εντύπωση ότι κάθε φορά το ίδιο λέω. Όταν έχω αφήσει τόσο πολλά γενιά, ότι δεν θυμάμαι την τελευταία φορά που άφησα τόσο πολλά γενιά. Anyway, οπότε ναι, ξυρισματάρα, για την οποία θα αναλάβει η Menrock, φορτωμένη με μια Asta Superior Platinum στην πρώτη της χρήση, και με την ευκαιρία να παρουσιάσω έτσι 3 νέα προϊόντα, όχι νέα για μένα, αλλά για το κανάλι, δεν τα έχω παρουσιάσει ακόμα. Και το ένα συμπληρώνει το άλλο και θα πούμε πιο πολλά στην πορεία. Πινέλο που έχω εδώ και μουλιάζει είναι το Chubby 2, το Super. Εντάξει, έχει τόσο πολύ κρύο που εδώ βλέπω τους ατμούς που εξατμίζονται, δεν ξέρω αν περνάει στην κάμερα. Αλλά ναι, Chubby 2 λοιπόν. Σαπούνι επιλογή, ήταν ένα σαπούνι το οποίο δεν έχω παρουσιάσει ποτέ στο κανάλι. Μια φορά το είχα δείξει σε ένα live στην ομάδα WedgeAvingLovesGR του Facebook. Και αυτό θα είναι το Atomic Age Bayram από την Phoenix Artisan Accoutrements στην CK6 φόρμουλα. Ένα πολύ ωραίο άρωμα. Έτσι, εμένα μου θυμίζει και λίγο ξεθυμασμένη κοκακόλα, αλλά είναι Bayram, το οποίο νομίζω δεν έχει ή κανέλα ή γαρίφαλο, ένα από τα δύο, δεν θυμάμαι, να σας πω την αλήθεια, αλλά είναι πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Και θα σβήσουμε με το aftershave της Ogallala Bayram στο άρωμα Bayram και Sweet Orange, το οποίο μέσα έχει και εθέριο έλαιο από το πορτοκάλι. Φαίνεται εδώ πέρα το μαξί στον πάτο. Πάρα πολύ ωραίο aftershave, το οποίο δένει τέλεια με το συγκεκριμένο σαπούνι. Βασικά αυτό το σαπούνι το πήρα για να συμπληρώσω το aftershave, γιατί η CG6 φόρμουλα είναι εξαιρετική. Λοιπόν, αυτά, παραβρέχω στο πρόσωπο να φορτώσω το σαπούνι και επιστρέφω για το πρώτο πέρασμα. Και επιστρέψαμε με φορτωμένο το σαπούνι και φύγαμε για το face lathering. Εννοείται πως φορτώσαμε μέσα από τον μπολ. Βλέπω ότι συχνά κάποιοι φίλοι φοβούνται. Δεν θέλουν να βάλουν μέσα πινέλο σε τέτοιου είδους σαπούνια. Εγώ θεωρώ πως απλά, άμα θέλεις να φορτώσεις από μέσα, εννοείται πάντα, δεν υπάρχει θέμα άμα αφαιρέσεις σαπούνι από μέσα και το κάνεις στον μπολ, ότι θέλεις κάνεις. Αλλά θεωρώ πως στην περίπτωση εδώ που είναι πολύ μαλακό το σαπούνι, φορτώνεις λιγότερο. Όποιος βαριέται το face lathering να κάνει πιο μπροστά το βίντεο, γιατί θα αφιερώσουμε χρόνο εδώ πέρα. Ναι, εκεί. Πάρα πολύ ωραίος αφρός, γυαλιστερός, πηχτός, βαρύς. Το σαπούνι το γνωρίζω. Για το δέρμα το δικό μου είναι ένα καθαρά χειμωνιάτικο σαπούνι.
Λοιπόν, το πινέλο είναι πάρα πολύ ωραίο. Αν ήταν να άλλαζα κάτι, θα ήταν η λαβή, θα την ήθελα ένα τσακ πιο μεγάλη. Ο θύσανος είναι πολύ πυκνός, σηκώνει πάρα πολύ νερό. Γι' αυτό δεν συνιστώ σε καμία περίπτωση να βουτήξετε όλο το θύσανο μέσα, γιατί θα σηκώσει πάρα πολύ νερό. Φανταστείτε, όταν τελειώνω το μούλιασμα, τον στραγγίζω το θύσανο και πάω εδώ πίσω στην ντουζιέρα και κάνω δύο τυνάγματα καλά, γιατί κρατάει νερό και στη βάση πολύ, το οποίο, ναι, το οποίο μπορεί να σου έρθει μετά την ώρα που κάνεις lathering. Πώς φαίνεται ότι έκανα υπερφόρτωση, έχει αρχίσει και κατεβαίνει κάτω ο αφρός, αλλά δεν πειράζει. Το πινέλο, επιστροφή τώρα στο πινέλο. Χαμός. Το πινέλο για τα γούστα τα δικά μου πάντα, μην ξεχνάμε, δεν είναι τίποτα απόλυτο από αυτά που λέω. Μοιράζομαι απλά τις εμπειρίες μου μαζί σας. Μ' αρέσει να το χρησιμοποιώ με τέτοιου είδους σαπούνια. Όχι σαπούνια που φουσκώνουν δηλαδή. Δηλαδή μια καλή επιλογή είναι και τα Ariana Evans. Το Lenes είναι ωραίο. Ας πούμε, δεν θα πήγαινα ποτέ, μα ποτέ, να φορτώσω βαρεσίνο με αυτό το πινέλο. Με συγχωρείτε λίγο για τη βρύση, απλά δεν μπορώ να βλέπω τη λαβή μέσα στους αφρούς. Με πιάνει τρέλα. Έτσι, ωραία, τέλεια. Από τότε που το πήρα χάνει τριχούλες, είναι ένα θεματάκι αυτό, αλλά πιστεύω κάποια στιγμή θα τελειώσει. Θα σταματήσει βασικά. Είναι πολύ πυκνό το πινέλο. Οπότε ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ να το χρησιμοποιώ με τέτοιου είδους σαπούνια. Τα σαπούνια που φουσκώνουν έτσι, που διωγγώνονται όσο τους δίνεις νερό, δυστυχώς γίνομαι χαλιά, επειδή αξέρω το όγκος και δεν μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει να είμαι έτσι πιο... δεν μπορώ να βλέπω τον αφρό να κατεβαίνει κάτω στο χέρι. Φύγαμε για το πρώτο πέρασμα. Θόλω στο τζάμι από το ζεστό νερό εδώ πέρα κάτω, τους ατμούς. Περάσματάρα. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Αν και πιστεύω ότι με τριών ημερογένεια είναι πιο ωραία η αίσθηση. Γιατί εδώ πέρα η τρίχα φέρνει λίγο κόντρα. Λίγο, όχι πάρα πολύ. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό το κανημένο. Είναι τόσο γλυκιά, αλλά τόσο αποδοτική συγχρόνως. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν ταλαιπωρείτε και το δέρμα στο πρώτο πέρασμα, αλλά ποιος περιμένει, ποιος περιμένει τώρα.
3 μέρες για να ρίξει ξούρα. Το πινέλο έχει ωραίο backbone, πάρα πολύ ωραίο. Η Simpsons το κατατάσσει σε silver tip, λέει super badger, αλλά μέσα σε παρένθεση λέει silver tip. Βέβαια έχει μια ξεχωριστή κατηγορία. Που είναι νομίζω silver tip σκέτο ή two band silver tip. Αλλά αυτό εδώ πέρα μ' αρέσει πάρα πολύ. Αίσθηση πολύ μαλακιά. Με ένα ωραίο έτσι αρκετό scrub, αλλά έχει screech και scratch. Το scrap όμως είναι ό,τι πρέπει, όσο πρέπει. Τέλεια. Πάω να ξεπληθώ και επιστρέφω για το δεύτερο πέρασμα. Δεύτερο πέρασμα. Το πινέλο θέλει φόρτωμα, παιδιά, κάτι που ξέχασα να το πω στην αρχή. Γι' αυτό και μου αρέσει να χρησιμοποιώ τέτοιου είδους σαπούνια που δεν θέλουν πολύ φόρτωμα. Αν και πρέπει να έκανα 15 λεπτά φόρτωμα με τη σύγκριση. Τρώει αφρό, παιδιά, άμα δεν φορτώσετε θα ξεμείνετε. Παίζει να μην έχετε αφρό για το δεύτερο πέρασμα. Οπότε μην φοβάστε να φορτώσετε. Σαπούνια υπάρχουν. Και θα παίξω λίγο με τον αφρό εδώ πέρα, γιατί έχω ρίξει. Όπως βλέπετε κάνω και κυκλικές κινήσεις. Δεν ταλαιπωρεί καθόλου το δέρμα. Σαπουνάρα, αρωματάρα, δεν καίει καθόλου, γιατί τα μπέιραμ γενικά και οτιδήποτε έχει κανέλα μέσα είναι γενικά δύσκολο εθέριο έλαιο και κανέλα για το δέρμα. Δεύτερο πέρασμα. Ο λόγος που δεν κάνω review με πλέον με τόσα πολλά γενιά είναι ότι, παιδιά, πραγματικά προσφέρει τέτοια προστασία στο δέρμα η τρίχα από τη λεπίδα. Που δεν μπορείς να βγάλεις ασφαλή συμπεράσματα. Ξέρω από τώρα δηλαδή ότι δεν θα με κάψω aftershave. Πέρα ότι χρησιμοποιώ και σαπουνάρα, παίζει μεγάλο ρόλο που έχω πολλών ημερών γένεια. Αλλά φαβορείτες μετά, γιατί
παίρνει συνέχεια το τσάμι. Ξεπλένουμε και επιστρέφω για το τρίτο και τελευταίο πέρασμα. Μια σχέση με το θάτερ. Το θάτερ δεν ήταν καθόλου πυκνό και ήθελα άλλη μεταχείριση. Πράγμα που εμένα δεν με βόλευε στον τρόπο που κάνω λάδερινγκ. Όπως βλέπετε, εμένα μου αρέσει να κάνω και σπλέι. Να ανοίγω το φινέλο πάνω στο πρόσωπο. Το θάτερ δεν θέλει τόσο πολύ άνοιγμα. Πρέπει να το αφήνεις λίγο για να το δουλεύεις κάπως έτσι. Εδώ. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Okay. Ωραία αίσθηση, αλλά δεν μ' άρεσε, γι' αυτό και έφυγε. Δεν κάνω όλα για όλους, παιδιά. Τέλεια, πω πω. Και έχω αφρό για άλλο ένα πέρασμα, σίγουρα. Πάμε για το τρίτο και τελευταίο πέρασμα. Απίστευτη αίσθηση. Ξυρίσματάρα. Ξεπλένουμε και επιστρέφω να πούμε δύο λογάκια για τα προϊόντα που χρησιμοποιήσαμε. Καλά λαμπέιραμ με sweet orange.
Ξέρεις, ματάρα. Ένα ελαφρύ κάψιμο το νιώθω λόγω του αρώματος, των εθέριων έλαιων που έχει μέσα. Σίγουρα έχει κανέλα αυτό μέσα. Αλλά, εντάξει. Πρώτο συστατικό έχει την αμαμιλίδα, μετά έχει το purified water και μετά έχει το αλκοόλ. Παρ' όλα αυτά, κανένα κάψιμο. Ένιωθα το δέρμα μου τέλεια. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει, αλλά είναι κάποια ξερίσματα τα οποία τα θυμάσαι για πάντα. Θυμάσαι τι χρησιμοποίησες, γιατί ήταν τόσο τέλειο το ξύρισμα. Δηλαδή τώρα αυτό είναι από τα top που έχω κάνει. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ το setup. Λοιπόν, με νοκάρα έδωσε ρέστα. Don't knock it till you try it. Τσάμπι 2. Super Badger από τη Simpsons. Πινελάρα. Πυκνό στήσανος, αλλά με ωραίο backbone ανθρώπινο, ωραίο και για painting motions, ψιλοφαν ο θύσανος, ούτε bulb, αλλά ούτε και fan, hybrid θα το έλεγα. Γνώμη μου είναι, με την εμπειρία που έχω αποκτήσει μαζί του, ότι θέλει τέτοιου είδους σαπούνια. Δεν θέλει σαπούνια που διωγγώνονται, θα φτάσει ο αφρός εδώ πέρα στον καρπό, παιδιά, για να μην πω στον αγώνα. Άμα δεν σας ενοχλεί, no problem. Απλά η γνώμη μου είναι ότι θέλει τέτοιου είδους σαπούνια. Kaizen, CK6, έτσι low structure σαπούνια. Low structure ή low. Τέλος πάντων, χαμηλού όγκου. Να μην έτσι υπάρχει μεγάλος όγκος. Πολύ ωραίο σαπούνι, μαλακό, ωραίο backbone. Το μόνο που με χαλάει είναι οι τρίχες που χάνει, ευελπιστώ πως κάποια στιγμή θα σταματήσει. Η λαβή είναι πολύ ωραία, κλασική, ριτίνη νομίζω είναι, βαριά. Πάρα πολύ ωραία, θα ήθελα να είναι λίγο πιο μεγάλη η λαβή, μόνο αυτό. CK6 φόρμουλα από την PAA. Είχα πει ότι δεν θα ασχοληθώ μαζί του. Για δικούς μου λόγους, δικές μου περιέργειες, πείτε το πως θέλετε, αλλά εντάξει. Μιλάμε για σαπουνάρα, top tier σαπούνι, ήταν από τα πρώτα που είχα παρουσιάσει σε κάτι live που έκανα στο Facebook, αλλά μετά έριξα μαύρη πέτρα πίσω και δεν ξανασχολήθηκα. Και όμως μετά ήθελα ένα Bayram. Το δοκίμασα, δεν με έκαψε και λέω πρέπει να το πάρω αυτό το σαπούνι. Ναι, γλυκερίνη στο... είναι δεύτερο συστατικό. Παρ' όλα αυτά, άμα δείτε το σαπούνι, δεν θυμίζει καθόλου, έτσι, γλυκερίνο σάπουνο. Και αυτό μου λέει εμένα ότι το τρίτο, το τέταρτο, το πέμπτο, το έκτο συστατικό, τέλος πάντων, που έχει ρίξει εδώ μέσα, είναι πολύ κοντά σε ποσοστό με τη γλυκερίνη, το ότι βλέπουμε σε ένα σαπούνι, σε ένα αλφα σαπούνι, τη γλυκερίνη ψηλά και σε ένα β σαπούνι πάλι τη γλυκερίνη ψηλά, δεν σημαίνει ότι είναι και στο ίδιο ποσοστό, παιδιά. Εγώ όταν μιλάω για γλυκερινό σάπουνα, το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό είναι το ζυγκάρι. Εμένα δεν μου αρέσει, πολλοί κόσμοι το γουστάρει και μάγια του που το γουστάρει. Απλά δεν μου αρέσει να έχω μεγάλο ποσοστό γλυκερίνης μέσα στο σαπούνι, ή τουλάχιστον να υπάρχει παρόμοιο ποσοστό με τα υπόλοιπα συστατικά, όπως έχει εδώ πέρα, ξέρω εγώ, potassium cocoate, εντάξει, έχει και νερό, potassium cocumate, sodium lactate, potassium shea butyrate, δηλαδή όλα αυτά τα συστατικά, τα βούτυρα που έχει βάλει μέσα, είναι αρκετά κοντά. Αλλιώς δεν θα ήταν έτσι το σαπούνι. Το σαπούνι είναι έτσι σαν βούτυρο είναι, στην γυρολεξία. Αυτό ήθελα να το πω λίγο, έτσι. Και ναι. Ο Γκαλάλα Μπέιραμ, πάρα πολύ ωραίο aftershave, έτσι χειμωνιάτικο. Και πολύ ωραίο πάνω στο πρόσωπο. Έχει γίνει τρομερό πάντρεμα αυτών των δύο προϊόντων. Γενικά τα
extra safe της PAE δεν με τρελαίνουν, έχουν διάρκεια ναι, αλλά δεν με τρελαίνουν πάνω στο πρόσωπο μου. Στεκλά είναι, αλλά γενικά δεν είμαι φίλος. Αυτά, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Κλασικά, αν έχετε κάποια απορία ή θέλετε να ρωτήσετε κάτι, το comment section είναι ανοιχτό όπως πάντα. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τους αυτούς σας και θα τα πούμε ξανά σύντομα. Και μην ξεχάσετε, πλησιάζει το top 10, παιδιά. Πλησιάζει, έχουμε λίγο ακόμα δρόμο, αλλά έρχεται. Stay tuned. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Χαιρετώ.